Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Προχωράμε στο ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 12 ακόμα εδώ, στο ζωντανό ραδιόφωνο, πάντα εννοείται, συντονισμένοι όλοι στην ίδια συχνότητα. 97,1 στα FM στο βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για να μας ακούτε και μέσω ίντερνετ παντού στον κόσμο. Στις ζωντανές μας συνδέσεις, στις συνεντεύξεις μας, μας ακούτε και μέσω Facebook, όπου ζωντανά μεταδίδονται όλα. Όπως και αυτή τη στιγμή με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτούδη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτούδη. Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά επίσης, αγαπητέ Δημήτρη. Στον ελληνικό να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ο Δημήτρης Παναγιωτούδης, φίλες και φίλοι, ίσως να το γνωρίζετε, ίσως όχι, είναι μέλος της ομάδας χειμερινών κολυμβητών που πολλές φορές έχει προκαλέσει με τις δράσεις της το ενδιαφέρον των πολιτών για τα Θεοφάνεια και όχι μόνο. Τώρα, Δημήτρη Παναγιωτούδη, και η αφορμή της κουβέντας μας είναι ότι επιστρέφετε στη βάση σας μετά από έναν κύκλο επισκέψεων που κάνατε από την Κωνσταντινούπολη μέχρι Καστελόριζο και από Πρέσπες δεν ξέρω πού αλλού, στα Θεοφάνεια. Και Τρίγλια. Ναι. Τρίγλια με το παλιό ημερολόγιο, όπως και φέτος. Μάλιστα. Μετά από την ρήψη του Τιμίου Σταυρού στα μέρη μας, στα Ρίζια συγκεκριμένα. Ναι. Μετά θα πάμε, είμαστε καλεσμένοι στο Άγιον Όρος με το παλιό ημερολόγιο. Α. Και θα βουτήξουμε και εκεί. Πότε είναι η όρτη των Θεοφανίων με το παλιό ημερολόγιο? Νομίζω 17 είναι. Εμείς θα πάμε από 16, θα μείνουμε και 2-3 μέρες εκεί πέρα να προσευχηθούμε και να ηρεμήσουμε και λίγο. Ναι, διότι μόνο άντρες είστε μέλη των χειμερινών κολυμβητών. Όχι, έχει και γυναίκες. Έχει και γυναίκες, αλλά οι γυναίκες δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Να ακολουθήσουν εκεί πέρα. Μάλιστα. Ναι, απαγορεύεται. Ναι, ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, ας συζητήσουμε τα αυριανά. Αύριο λοιπόν στα Ρίζια, στον Άρδα, θα τελεστεί ο καθαγιασμός των υδάτων εκεί και εσείς θα είστε σε ετοιμότητα για να βουτήξετε να πάρετε την ευλογία όπως κάθε χρόνο στα δικά μας τα νερά αυτή τη φορά όμως, του ποταμού μας. Πείτε μας λίγο. Είμαστε συγκινημένοι. Ναι. Είμαστε συγκινημένοι γιατί καταρχήν γιατί θα είμαστε στα μέρη μας και θα νιώσουμε τα δικά μας άτομα κοντά. Και τις άλλες φορές μας ακολουθούσε και πολλοί κόσμος την Χωριστιάδα. Όλα τα παιδιά είναι συγκινημένα. Θα έρθουν πάρα πολλοί να βουτήξουν από όλη την Ελλάδα, από Αθήνα, από Δράμα νομίζω. Αυτό που κάνετε σαν... δηλαδή εσείς τις άλλες χρονιές, αυτή τη φορά θα γίνει σε εμάς εδώ με προσκεκλημένους άλλους κολυμβητές. Ναι. Να σας πω, Νίκο, από την Ελλάδα μας ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Έρχεται μαζί μας. Ναι, μετά από το Παντρεαρχή έρχονται. Πάρα πολύ. Και αυτοί φέτος έρχονται όλοι στην Ορεστιάδα, στα Ρίζια. Όταν βουτήσατε στο φανάρι, λοιπόν, εκεί έγιναν οι γνωριμίες και οι επαφές. Μπράβο, από τότε δέσατε. Μα έτσι, μάλιστα. Μπράβο. Και αύριο, λοιπόν, θα έρθουν από πού, από ποιες περιοχές περιμένουμε? Δράμα σίγουρα. Ναι. Με πήραν τηλέφωνο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ωραία. Δεν ξέρω τώρα Αλεξανδρούπολη. Τα παιδιά από το Δέλτα του Εύρου ήταν να έρθουν. Από τις Πρέσπες θα έρθουν δύο άτομα, νομίζω. Α. Επειδή θα γίνουν και στη λίμνη του Τυχερού μαθαίνουμε και αλλού διάφορα, οπότε θα μοιραστεί ο κόσμος. Αυτοί που ενδιαφέρονται ανάλογα που θα μπορέσουν να παραβρεθούν. Την ίδια ώρα ταυτόχρονα γίνονται όλα αυτά με τον καθηγιασμό. Γιατί με καλέσαν το πρωί ο Χρήστος που έχει το πυρηγητικό του σκάφος από το Δέλτα. Πέρασα από το πόρο εκεί μια βόλτα και το πήρε τηλέφωνο, τον είδα. Και αυτοί αύριο θα ρίξουν το σταυρό ίδια ώρα. Και αυτό δεν θα έρθουν. Ωραία. Εμείς όμως στα Ρίζια θα έρθουμε όλοι, γιατί το κάλεσμα είναι ανοιχτό για όλους να παραβρεθούν εκεί στην τελετή, αλλά να παρακολουθήσουν και τη δική σας δραστηριότητα, Δημήτρη Παναγιωτούδη. Θα έχουμε, από ό,τι μαθαίνω, και παιδάκια που θα συμμετέχουν φέτος. Μικρότερες ηλικίες. Αρκετά παιδάκια. Εχθές Νίκο με πήρε ο Βασίλης και μου λέει: έλα, κάνουμε μια βουτιά. Ποιος Βασίλης? Ο Βασίλης ο Τσικλίκας. Μάλιστα. Ωραία. Μου λέει: έλα, κάνω μια βουτιά. Ήταν εκεί γύρω στα 10 άτομα από τα παιδιά τα δικά μας. Ναι. Και βλέπω και 10-15 παιδάκια με τα μαγιό. Λέω, τι κάνω αυτό. Λέω, ήρθα να κάνω προπόνηση, μικρά όμως. Ας το κάνω. Και συγκινήθηκα γιατί αυτό είναι επιτυχία να ακολουθήσουν τα νέα τα παιδάκια, να έρθουν κοντά. Και ήταν μικρά. Ας πούμε, για παράδειγμα, αύριο θα βουτήξει και η ανιψιά μου. Νομίζω και ο ανιψιός μου. Θα είναι πολλά παιδάκια και ο καιρός θα είναι ιδανικός. Τι δύναμη τους δίνει τώρα, τι δύναμη λαμβάνουν από αυτό τα παιδάκια, με τόσο κρύο, με τις ιώσεις γύρω, διάφορα, ξέρεις, Νίκο, είναι μια περίοδος δύσκολη. Πώς το είναι, Νίκο, όποιος βουτάει δεν αρρωσταίνει ποτέ, να το ξέρεις. Το έχω ξανακούσει αυτό, οι χειμερινοί κολυμβητές λέει είναι από τους πιο υγιείς οργανισμούς. Εκεί που βουτάω στο Βόλο έχω, συνήθως είναι μεγάλες ηλικίες.
Και τους ρωτάω, Γάλλο, τους λέω, έχετε πάρει ποτέ ασπιρίνη, τίποτα, τίποτα. Και βλέπεις τώρα τον άλλον, είναι 35 χρονών, που είναι φυλάσθενος τέλος πάντων και με το ζεστό το νερό και κρύβεται και κάνει και είναι συνέχεια στα νοσοκομεία και άρρωστος. Και βλέπεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους που λυπάνε κάθε μέρα. Ναι. Κάθε μέρα και εσείς το κάνετε έτσι κι αλλιώς κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτό. Ε? Βέβαια, βέβαια. Εγώ μόνο φέτος λόγω φόρτου εργασίας και κάποια άλλα που είχαμε δυσάρεστα. Δεν έκανα πολλά μπάνια. Πέρυσι, παράδειγμα, έκανα σχεδόν κάθε μέρα ή βράδυ. Ξέρεις τι μου ήρθε να αποκαλύψω ένα όνομα χειμερινού κολυμβητή της περιοχής μας. Ο βουλευτής, ο κύριος Δημοσχάκης, κολυμβάει το χειμώνα από ό,τι μαθαίνω. Ναι. Ναι, δεν το ήξερα. Και εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα πρόσφατα από τον ίδιο και ήταν μετά από το Κολύμπι όταν κάναμε μια συνέντευξη. Μου λέει μόλις βγήκα από τη θάλασσα και εγώ εντυπωσιάστηκα. Ναι. Πραγματικά είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουν βάλει στη ζωή τους ως τρόπο ζωής κανονικά. Νίκο, είναι, στο χειμώνα, Νίκο ναι. Είναι πάρα πολύ. Πάρα ναι. Πολύ. Ο κόσμος το έχει. Το συνεχίζει τώρα. Το συνεχίζει τα μπάνια όλο το χρόνο. Εγώ το παρατηρώ δηλαδή, γιατί πάω σε διαφορετικές παραλίες κάθε φορά και βλέπω ότι έχουν αυξηθεί οι χειμερινοί κολυμβητές. Ναι, και το αναφέρω και εγώ και να με συγχωρήσει ο κ. Δημοσχάκης αν αποκάλυψα κάτι που δεν έπρεπε, αλλά ως παράδειγμα θετικό το ανέφερα, έτσι όπως το συζητάμε αυτή τη στιγμή για την καλή υγεία όλων μας. Λοιπόν, Δημήτρη Παναγιωτούδη, και για την πνευματική υγεία εσείς βουτάτε αύριο, γιατί έχει αυτόν τον χαρακτήρα η συγκεκριμένη δράση στα Θεοφάνεια. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το όφελος που εσείς εισπράτετε, τι νιώθετε περισσότερο από το Φανάρι στις Πρέσπες, από το Καστελόριζο στην Ορεστιάδα και στα Ρίζια, γιατί το κάνετε κάθε χρόνο αυτό? Νίκο, εγώ την πρώτη φορά είχα πάει γιατί είχα ένα τάμα για έναν φίλο μου, για έναν γολιτό μου. Πριν πολλά χρόνια είχα πάει μόνος τότε. Μάλιστα. Μετά άρχισε να έρχονται και άλλα παιδιά. Αυτό πήρε μια ωραία, πώς θα το πω, μια ωραία έκταση. Και τώρα όταν βλέπω τα παιδιά να χαίρονται, εγώ προσωπικά, τα παιδιά τα νέα να χαίρονται, γιατί κάθε χρόνο έρχονται και πολλά καινούργια παιδιά. Και δεν σταματάω, συνεχίζω. Όταν βλέπω τους συντοπίτες μας τώρα στο Φανάρι να μας κοιτάνε με δέος, με συγκίνηση, με αυτά. Τι να σου πω, γι' αυτό δεν το σταματάμε. Ναι. Πόσα άτομα είστε έτσι, ο βασικός πυρήνας, γιατί εντάξει έρχονται και παρέρχονται διάφοροι, αλλά... Γύρω στα 25 άτομα. Α, είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Μπορεί και περισσότερα, Νίκο. Ναι, και περισσότερα είναι. Πάτε στον Άρδα, στις Καστανιές, τα Ρίζια, ανάλογα. Τώρα ήρθαν πάρα πολλά νέα μέλη, πάρα πολλά παιδιά. Πού σας βρίσκουν όσοι ενδιαφέρονται? Έχουμε σελίδα. Στο Facebook. Στο Facebook. Μας γνωρίζουν οι πιο πολλοί. Στα προσωπικά σας προφίλ. Ναι, μας στέλνουν μηνύματα, μας βρίσκουν άνετα. Αύριο στα Ρίζια πού ακριβώς θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων? Θα γίνει ακριβώς, Νίκο, εκεί που ήταν τα καφέ, εκεί στο Κοιτόστρωση που λέμε. Στα αναψυκτήρια. Θα είμαστε και... ζωντανά στον κύριο Μάνηση, όποιος δεν μπορεί να δει να το δει. Αλήθεια. Με κάλεσε χθες. Ναι. Μου λέει θα κάνετε κάτι, λέω θα κάνουμε. Γιατί δείχνει ενδιαφέρον ένα μεγάλο μέσο χρόνο, για αυτό? Γιατί πριν χρόνια είχα κάνει μόνος μου ένα σόου με ένα λάστιχο με το χιόνι που ήταν τελείως αυθόρμητο. Με έψαχνε ο Μάνησης, ο κύριος Μάνησης και... παίρνει τηλέφωνο και εγώ ήμουν στο Πατριαρχείο την άλλη μέρα, βουτούσα. Την προηγούμενη είχα κάνει αυτό με το λάστιχο. Ναι. Και λέει αυτό με το λάστιχο, το σηκώνει ο αδερφός μου, λέει ποιος είσαι ο κύριος Μάνησης. Λέει πες τον πάρε τηλέφωνο, λέει γιατί πηγαίνει βουτάκι στο Πατριαρχείο, λέει πες τον οπωσδήποτε. Άλλη είδηση αυτή. Ωραία. Ναι. Και έτσι γίναμε, ήρθαμε πιο κοντά. Και κάθε χρόνο επικοινωνείτε λοιπόν. Ναι, και κάθε χρόνο λέμε ή τα Χριστούγεννα χρόνια πολλά ή στα Θεοφάνεια. Φέτος μας ζήτησε και υλικό από το Άγιο Νόρος θα του στείλουμε. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό να αναδεικνύεται η περιοχή και από άλλα γεγονότα, από άλλα περιστατικά, από άλλα θέματα και όχι μόνο για αρνητικούς λόγους. Είναι μια ωραία περίπτωση αύριο με μια σύνδεση ζωντανή από τα Ρίζια να δούμε τους χειμερινούς κολυμβητές στην τελετή αγιασμού των υδάτων στο ποτάμι μας. Δημήτρη Παναγιωτούδη, τι ώρα να το πούμε και αυτό. Μετά τις 11. Ωραία. Θα μας είπε ο πάτερ εκεί. Νίκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές, όλους που βοηθάνε εκεί, ιδιαίτερα τα παιδιά από τα Ρίζια. Υπάρχει εθελοντική ομάδα πολύ δυναμική εκεί, ναι. Δημήτρη. Ναι. Να σου πω κάτι, Νίκο. Εχθές συγκινήθηκα, γιατί είπα για πλάκα εγώ στα παιδιά. Λέω, θα έρθουν ξένοι να κάνουν μια παραδοσιακή κουζίνα, να δείξουμε εδώ την περιοχή. Ναι. Και τα μαγειρεύουν όλα, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά μπομπάρια. Εμείς κουβαλήσαμε τα κρασιά, φέρνουν πώς θα λένε, οργανοπαίκτες. Όπα. Άρα θα είναι μια μεγάλη γιορτή αυτή για τα Θεοφάνεια αύριο στο χωριό, στα Ρίζια.
αυτό ένιωσα και εγώ, Νίκο. Δίνετε το ερέθισμα εσείς, σαν κολυμπητές που θα βρεθείτε εκεί, και έρχεται η εθελοντική ομάδα των ριζίων να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται, να το αξιοποιήσει περισσότερο και να το ενισχύσει. Και μπράβο στα παιδιά εκεί, οι εθελοντές κάνουν τρομερή δουλειά. Τα Χριστούγεννα το καταλάβαμε και το εξελίσσουν. Ήθελα να τους ευχαριστήσω γιατί με συγκίνησαν. Όπως γνωρίζεις, είμαι αυθόρμητος σε όλα. Δεν κρατάω τίποτα. Λοιπόν, Δημήτρη Παναγιωτούδη. Θα ήθελα να πω ότι αύριο θα έχει πολλά παιδάκια. Όποιος θέλει, όποιος μπορεί, δηλαδή όποιος γονέας θέλει να φέρει το παιδάκι, μπορεί να δίνει ένα, και ένα για το καλό, γιατί θα αφήσουμε να το πάρει, να το πάρει το σταυρό παιδάκι. Μην το αποκαλύψεις τώρα, θα αφήσουμε να το πάρει. Ωραία. Και, άρα ο στόχος είναι αυτός, ένα παιδάκι να πάρει το σταυρό αύριο. Θα είναι πάρα πολύ ωραία, θα έχει καλό καιρό. Είναι καλεσμένοι όλοι να πιούν τα κρασάκια τους, θα φάνε, να περάσουμε καλά. Ωραία. Άλλη μια φορά αυθόρμητος ο Δημήτρης Παναγιωτούδης στη συζήτησή μας. Δημήτρης, σε ευχαριστώ θερμά για όσα μας μετέφερε τις πληροφορίες, αλλά και για αυτά που κάνετε. Συγχαρητήρια. Θα σας περιμένουμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να ευχηθώ και εγώ μια φορά σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και το 2024 θα είναι πολύ καλό, παιδιά. Μακάρι, μακάρι, Δημήτρη. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά, και μόνο έτσι θα κερδίσουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και να βοηθάμε και ως χειμερινοί κολυμπητές το περνάμε και αυτό. Τα παιδιά το περνάνε συνέχεια αυτό. Ξέχασα να πω ότι εμείς όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα βοηθάει ο ένας τον άλλον, mm-hmm, όπου έχει πρόβλημα. Και βοηθάμε και άλλους ανθρώπους. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, να έρθουμε αυτό πιο είναι, κοντά, να αφήσουμε στην άκρη ό,τι μας χωρίζει και να βρούμε, μπράβο, αυτά που μας ενώνουν τελικά. Ναι, ναι. Δημήτρη Παναγιωτούδη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, σε ό,τι κάνετε σαν ομάδα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Από τους χειμερινούς κολυμβητές του Εύρου, του Βορείου Εύρου, πιο συγκεκριμένα, μέλος της ομάδας, ο Δημήτρης Παναγιωτούδης. Αύριο μας περιμένουν όλοι στα Ρίζια μαζί με την εθελοντική ομάδα Ριζίων, στην τελετή αγιασμού των υδάτων εκεί στο ποτάμι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι να αλλάξουμε θέμα μόλις επιστρέψουμε. Θα προσγειωθούμε πάλι στην τέζη μας πραγματικότητα με τα υπόλοιπα της σημερινής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε.